και απαιτήσεις και ταυτόχρονα έχουμε και λήψεις τρομακτικές. Έτσι. Θα είναι σε αυτό το σημείο. Τώρα λοιπόν, πάμε στο Μιχάλη τον Δεζάρη για το θέμα που σας λέγαμε πριν. Για τις ΣΕΡΣ, για ένα χωριό των ΣΕΡΟΝΟ που έχουμε διακοπή ρεύματος. Μιχάλη, είναι έτσι. Εντολή διακοπής. Καλή σας ημέρα καταρχάς. Εντολή διακοπής στην ηλεκτροδότηση 60 επιχειρήσεων σπιτιών αλλά και αγροτικών διαφόρων υπηρεσιών που υπάρχουν, μηχανημάτων που υπάρχουν εκεί και παρέχουν υπηρεσίες. Προχώρησε η ΔΕΗ στο νεοχώρι ΣΕΡΟΝ. Σύμφωνα με τα όσα μας είπε ο πρόεδρος Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης, πρόκειται για χρέη τα οποία αφορούσαν ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΔΕΗ, αλλά και για τον φόρο ακινήτων. Μισό λεπτό, γιατί έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Εμμανουηλίδη, που είναι διευθυντής διανομής της ΔΕΗ, να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Καλημέρα, κύριε Εμμανουηλίδη. Καλημέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ακριβώς. Έγινε η διακοπή ρεύματος στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, σπίτια λοιπόν, ή αγροτόσπιτα κτλ. Για ποιο λόγο ακριβώς? Μπράβο. Εκδόθηκαν από την εμπορική υπηρεσία της ΔΕΗ περίπου 60 διακοπές. Ναι. Για ένα συγκεκριμένο χωριό. Mm-hmm. Ήταν διακοπές λόγω χρέωση. Μπορεί να είχαν ειδικό τέλος, μπορεί να μην είχαν ειδικό τέλος, ναι, ανάλογα με την κατηγορία που είναι οι συγκεκριμένοι καταναλωτές της. Μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι κρίσιμο. Είναι διακοπή γιατί κάποιος δεν έχει πληρώσει το λογαριασμό του ρεύματος για 2-3 μήνες, δεν ξέρω εγώ πόσο, ή είναι διακοπή γιατί κάποιος δεν έχει πληρώσει το λογαριασμό του ρεύματος που περιλαμβάνει και το σχετικό τέλος για τα ακίνητα. Και τα δύο ισχύουν. Το λέμε γιατί είναι η πρώτη φορά που γίνεται έτσι μαζική διακοπή. Μάλιστα. Σαφές. Λοιπόν, απαθές εκτελέστηκαν γύρω στις 30 περίπου στο συγκεκριμένο χωριό. Μάλιστα. Είναι μόνο σε επιχειρήσεις ή είναι και σε σπίτια, σε κατοικίες, σε τι είναι? Δυστυχώς είναι και σε κατοικίες. Το λέω το δυστυχώς διότι από λάθος δοθήκαν στον εργολάβο και εκτελεστήκαν και κάποιες κατοικίες. Γιατί έχει υποθεί από την πλευρά της κυβέρνησης ότι δεν πρόκειται να υπάρξει διακοπή ρεύματος σε κατοικίες, παρά μονάχα σε επιχειρήσεις που χρωστούν, που χρωστούν πολλά κιόλας. Βέβαια. Γιατί ποσά μιλάμε, κύριε Εμμανουηλίδη? Κοιτάξτε κάτι, δεν τα γνωρίζω γιατί δεν τα προακολουθώ προσωπικά ο ίδιος αυτά τα θέματα. Ναι. Είναι θέματα τα οποία η εμπορική υπηρεσία τα χειρίζεται. Κεντρικά από Αθήνα. Όχι, προσέξτε κάτι λίγο. Οι τοπικές εμπορικές υπηρεσίες, είτε είναι της ΔΕΗ είτε είναι άλλων παρόχων, μας δίνουν εμάς τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Κύριε Εμμανουηλίδη, να σε ευχαριστήσουμε, το παρακολουθήσουμε. Το θέμα είναι σοβαρό και είναι πρώτη... και χειμώνας καιρός και άγριος χειμώνας. Και είναι και η πρώτη μαζική. Και η πρώτη μαζική ακριβώς. Τώρα θα το δούμε. Λοιπόν, θα το συνεχίσουμε και σε επόμενες εκπομπές του Sky. Ευχαριστώ. Εμείς πολύ. Πάμε σε ένα